Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Λεάνη. Καλά είμαστε? Μια χαρά, προσπαθούμε. Τι γίνεται τώρα, πάλι στους δρόμους βγήκαμε? Βγήκαμε στους δρόμους γιατί μας αναγκάζουν. Μάλιστα. Επειδή όμως αυτοί θα πούνε το ότι ό,τι και να κάνουμε, ρε παιδί μου, εσείς θα έχετε πάντα ένα λόγο να γκρινιάζετε. Δεν τα βάζουμε, κύριε Μπουντόλο, σε μια σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται? Να τα βάλουμε, πολύ ευχαρίστως. Ναι. Δεν είναι κάτι παλιό το θέμα. Ναι. Καλά, σίγουρα δεν είναι παλιό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος να ανανεώνεται κατά κάποιο. Πώς να, ναι, το πούμε, ναι. Σίγουρα αυτό όντως γίνεται. Mm. Πάντως εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι εμείς ως διδακτικό προσωπικό, με την πείρα που έχουμε στις πλάτες μας, αυτό που κοιτάμε είναι ακριβώς να εξασφαλίζουν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι μας, τα επαγγελματικά τις δικαιώματα, αυτά που τους ανήκουν, και όχι να περιφέρονται σε άλλους χώρους, σε άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις και να μην κάνουν αυτό το οποίο σπουδάσανε και είχαν μεράκι να το ακολουθήσουν. Εγώ θα προσθέσω και να παραμένουν ενεργά και αξιόπιστα τα πτυχία τους επίσης, έτσι, γιατί και αυτό... Σίγουρα, γι' αυτό ακριβώς αυτό το νομοθέτημα που φέρνει, το σχέδιο μάλλον νόμου που φέρνει το Υφυπουργείο Αθλητισμού, δυστυχώς χτυπάει τα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή στην ουσία το πτυχίο δεν θα έχει αξία στο μέλλον. Α, μαζί, γιατί εδώ είναι και η ουσία του πράγματος. Μην ξεχνάτε, και θα πρέπει να πω ότι ίσως για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ότι η αποστολή αυτών των τμήματων των σχολών φυσικής αγωγής όλων των ΑΕΗ της χώρας, ναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη μέσα από την ακαδημαϊκή, την εφαρμοσμένη διδασκαλία, την έρευνα κτλ. Και φυσικά τους πτυχιούχους, ναι, να τους δίνει όλα τα εφόδια που θα εξασφαλίσουν μια κατάρτιση τέτοια και επαγγελματική σταδιοδρομία. Δεν είναι αυτό κάτι καινούριο. Από το 1982, ναι, εδώ και 40 χρόνια, μέσα από το νόμο πλαίσιο. Δηλαδή γι' αυτό φτιαχτήκαν αυτές οι σχολές. Σωστά. Στην κυριολεξία, να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, την καλλιέργεια. Τις ανάγκες, να το πούμε πολύ απλά. Ναι. Να εξυπηρετήσουν. Ναι. Ναι. Με λίγα λόγια, κοιτάξτε τώρα, το σχέδιο νόμου, έτσι όπως μπήκε και ειδικά το άρθρο 20, ναι, θέλει να εμφανίσει έναν εκπαιδευτή, ο οποίος στην ουσία, έτσι ονομάζεται, ένας εκπαιδευτής, ναι, που δεν μας λέει κάποια κριτήρια από πού θα προέρχεται αυτός ο εκπαιδευτής. Δεν ορίζει δηλαδή ότι είναι ο πτυχιούχος που θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα να ασκήσει. Και τι θα κάνει αυτός, ένα λεπτό για να καταλάβουμε, τι θα κάνει, κύριε Μπουντόλο, αυτός ο εκπαιδευτής, δηλαδή τι ορίζει? Δυστυχώς δεν ξέρουμε κι εμείς. Είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος λέει θα πιστοποιηθεί, ναι, δεν διευκρινίζει, θα καταρτίζεται. Τι κατάρτιση? Η κατάρτιση είναι τα ιδρύματα που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 12.000 εν ενεργεία φοιτητές, πέραν των 8 εξαμήνων και εν ενεργεία φοιτητές, οι οποίοι, ναι, είναι εν δυνάμει υποψήφοι για να γίνουν επαγγελματίες. Σωστά. Και έχουμε και 30.000, περίπου 30.000 πτυχιούχους που δεν έχουν εργασία, που ασχολούνται με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκτός από το αντικείμενο της επιστήμης τους. Ναι. Ακριβώς. Άρα ο καταρτιζόμενος αυτός που θα παίρνει μια πιστοποίηση, ποιος θα είναι? Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος θα είναι. Θα είναι από αυτές τις σχολές που ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο λίγων ημερών, ο λίγων, ναι, ωρών θα έλεγα, ναι, και που παίρνουν στο τέλος μια κατάρτιση αφού έχουν πληρώσει αδρά τα δίδακτρά τους. Και στο τέλος θα μπαίνουν στην ίδια ακριβώς μοίρα, στην ίδια κατάσταση. Και διεκδικούν θέσεις εργασίας από αυτούς οι οποίοι επιστημονικά όλα αυτά τα χρόνια σπούδασαν και φοίτησαν το αντικείμενο που. Ναι, και εδώ έρχεται και το ερώτημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι μια συνειδητή, από ό,τι φαίνεται, προσπάθεια. Δεν είναι καινούρια. Ναι. Το 2018 το ίδιο ακριβώς θέμα. Το γνωρίζω. Με κάποιες παραλλαγές το έφερε ο κύριος Βασιλιάδης. Ναι, αλήθεια. Ακριβώς, αλλά συνάντησε την αντίδρασή μας, και όχι μόνο τη δικιά μας, των φοιτητών, όλων των επαγγελματιών, και φυσικά στο τέλος το πήρε πίσω και δεν το ξανασυζητήσαμε. Άρα τώρα έρχεται με μια καθυστέρηση πάλι 3 ετών. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ξανά ζωντανεύει. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα, οι πτυχιούχοι μας δηλαδή στην ουσία με αυτό το νομοθέτημα, ναι, θα έχουν ένα αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον. Δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και πολύ βέβαιο. Ναι. Που έτσι κι αλλιώς.
Γιατί όταν μιλάμε για 30.000 κόσμο, ο οποίος περιμένει ακόμα αποκατάσταση επαγγελματική, έτσι, άρα τι συζητάμε τώρα. Ναι, αυτό όμως, κοιτάξτε, οι νόμοι αυτοί που σχεδιάζονται θέλουν ένα ευέλικτο, ειδικευμένο και φτηνό δυναμικό. Σωστά. Χωρίς δικαιώματα. Σωστά, και παρκάρουν ουσιαστικά όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να αποπροσανατολιστούν επαγγελματικά, έτσι. Ακριβώς. Θέτοντάς τους οριστικά στο περιθώριο. Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχουν οι πτυχιούχοι μας, ας το πούμε, όταν δεν έχουν... το πτυχίο τους δεν έχει αξία, δεν έχει, με αυτό δεν αποκτά δικαίωμα, πού θα πάμε, στην κυριολεξία. Κατεύθυνση είναι να συμπιεστεί η τιμή του εργαζόμενου, δηλαδή της εργατικής δύναμης. Σωστά, δηλαδή, σωστά. Να χειραγωγήσουμε και συνειδήσεις, να δημιουργήσουμε κάποιους, δηλαδή... Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχει υποπέσει πάνω στην αντίληψή σας, πρακτικά πράγματα καθημερινά. Αν κάποιος πάνω χάρη είναι σε ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό, και είναι από το πανεπιστήμιο και είναι ένας από αυτούς τους οποίους, όπως ορίζει, πώς είπατε, τους ορίζει. Θα τους καταρτήσει εκπαιδευτές. Και ένας εκπαιδευτής. Αυτοί οι δύο επαγγελματικά στον ίδιο χώρο θα είναι ισότιμοι. Εδώ τώρα αυτός που έχει την ευθύνη του χώρου καταλαβαίνετε ότι θα φτιάξει διαβαθμίσεις στην κυριολεξία, θα πάρει τον πιο φτηνό, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Ναι. Θα συμπιεστεί η τιμή. Του έργου που έχει να παράξει κάποιος. Γιατί δεν κάνει το ίδιο και με το μαθηματικό, παραδείγματος χάρη. Ναι, αλλά ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή με άλλες ειδικότητες, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν κάνει το ίδιο με το φυσικό, γιατί δεν κάνει το ίδιο με το φιλόσοφο, παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν κάνει το ίδιο με το γιατρό. Με το γιατρό, επίσης, ναι. Με το φαρμακοποιό. Ναι, να κάνει να έχει κάποιους οι οποίοι βγαίνουν από τα παραϊατρικά ή από τα παραφαρμακοποιά. Γιατί να μην κάνει ένας ο οποίος παίρνει για κάποιο νόσημα φάρμακα να γίνει φαρμακοποιός στο τέλος, στην τελευταία ανάλυση. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει στην κυριολεξία με αυτό το σχέδιο νόμου όλα τα ζητήματα τα οποία, επαναλαμβάνω κύριε Λεάνη, είναι στοχευμένη αυτή η κίνηση. Γιατί και άλλες ειδικότητες. Και άλλους επιστημονικούς κλάδους με τα επαγγελματικά δικαιώματα θα χτυπηθούν στο επόμενο διάστημα. Να, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε, περιμένουμε. Αυτό το πανεπιστήμιο πρέπει να μορφώνει, πρέπει να δίνει την απαραίτητη γνώση. Η γνώση αυτή δεν είναι εμπόρευμα, είναι υποχρέωση, είναι ένα αγαθό. Και σίγουρα η νεολαία αυτή πρέπει να ξεπεράσει όλα αυτά τα μηνύματα που δέχεται. Βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά που προπαγανδίζουν, που τα διάφορα κανάλια, τηλεπαιχνίδια. Ναι, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Αναπτύσσονται οι φυσικές ικανότητες, εξυπνακισμοί κτλ. Δεν είναι παραδείγματα για την νεολαία, για τους ανθρώπους, ας το πούμε. Θα συνεχίσετε να είστε στον δρόμο. Πότε είναι η επόμενη κινητοποίηση, για πείτε μας. Χθες ήταν μια κινητοποίηση. Ναι, χθες ήταν. Ναι. Εκτός του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές του ΤΕΦΑ της Αθήνας, αλλά και όλων των ΤΕΦΑ της χώρας, ναι. Δηλαδή από την Κομοτηνή μέχρι και τα Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη, είναι σε κινητοποίηση. Θα δούμε τις αντιδράσεις, μάλλον τα μηνύματα που έχει πάρει το Υπουργείο Αθλητισμού σε ό,τι αφορά τις αλλαγές ή την απόσυρση. Εμείς ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 20 για τον εκπαιδευτή. Αυτό στην κυριολεξία. Από εκεί και ύστερα, αν θέλει να εισαγάγει άλλα ζητήματα, ας τα εισαγάγει, αλλά. Το κυρίαρχο είναι ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να σας πω ότι κρατάμε δυνάμεις, έχουμε την εμπειρία αυτή τουλάχιστον και ως διδακτικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές έχουν καταλάβει το αυτονόητο, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχαρίστως να σας ενημερώνουμε τακτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πτώλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Και καλές γιορτές να έχετε.